Εδώ και περίπου 3 χρόνια υπάρχει ένα μεγάλο μυστήριο γύρω από την εξαφάνισή του. Οι εφημερίδες λένε ότι είναι ένα ερείπιο, κάποιοι υποστηρίζουν ότι παλεύει με τις πολλές φοβίες του, άλλοι νομίζουν ότι ίσως συντηρεί το μύθο του για χάρη της ιστεροφημίας του. Πρόκειται σίγουρα για το μεγαλύτερο ελληνικό κάνσελ. Και αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Ότη Σφακιανάκη. Είναι τα podcast της LIFO. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της LIFO που φιλοδοξεί να έχει κάθε εβδομάδα κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Νότης Φακιανάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 2 Νοεμβρίου του 1959. Εδώ αφηγείται το πώς στον Νίκο Μουρατίδη. Είμαστε στο 1959, όπου η μητέρα μου είναι έγκυος. Ο παππούς μου δεν το γνωρίζει. Το ξέρει η μητέρα μου, ο πατέρας μου και η γιαγιά μου. Κάποια στιγμή, με τη μάνα μου τώρα που το συζητάω, μου τα έχει παρουσιάσει λίγο διαφορετικά, ως προς το ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν θέλαμε να σε ρίξουμε. Ο παππούς μου όμως μου τα είπε όπως συνέβησαν. Και μου λέει, άκου Παναγιώτη, ο μόνος που με λέγε Παναγιώτη. Κάποια στιγμή μου λέει, μέσα στο δωμάτιο, ας πούμε, στο υπνοδωμάτιο, στο κρεβάτι και διαβάζω εφημερίδα. Και αισθάνομαι μια παρουσία. Και γυρνάω, νόμιζα ότι ήταν η γιαγιά σου. Γυρνάω να δω γιατί ήταν ακίνητη και βλέπω μία μορφή γυναικεία η οποία πριν καταλάβω αρχίζει και μου μιλάει και μου λέει Γιώργο, η κόρη σου είναι έγκυος. Το παιδί που έχει στην κοιλιά της είναι αγόρι. Δεν θα επιτρέψεις να πάθει τίποτα. Θα γεννηθεί, θα το βαπτίσεις εσύ και θα το ονομάσεις Παναγιώτη. Και έχω μείνει, μου λέει, δεν πιστεύω σε αυτά που βλέπω και ακούω. Ο παππούς μου δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τη θρησκεία. Ήτανε ανεξίθρησκος. Ήταν άνθρωπος της σκέψης περισσότερο. Μάλιστα. Δεν πίστευε σε όλα αυτά τα πράγματα. Και μου λέει, μένω άναυδος. Και φωνάζω τη γιαγιά σου, Καλλιρόη. Έρχεται μέσα η γιαγιά. Της λέω, τι μυστικό μου κρύβεται. Τίποτα, Γιώργο μου. Πες μου τι συμβαίνει με τη μικρή. Και αφού της εξιστορώ πια τι έχει γίνει και πανιάζει η γιαγιά σου, μου λέει, ναι, πράγματι, είναι 2 μηνών η μέρη. Και είχαν αποφασίσει, ήδη έχουν 2 παιδιά, δεν μπορούσαν να κάνουν και τρίτο. Και τελικά με κράτησαν λόγω του παππού μου και αυτού που έζησε. Συγκλονιστικό αυτό. Ναι, ναι. Δεν θα υπήρχε αυτή η θεία ομορφιά. Έλα, σταμάτα. Έλα, μην κάνεις πλάκα τώρα, αυτός αργάζεσαι. Ναι, ναι. Συγκλονιστικό είναι αυτό που μου λες. Και έτσι με ονόμασαν Παναγιώτη. Έτσι γεννήθηκα. Έζησε στο Ηράκλειο μέχρι τα 7 του χρόνια, έπειτα μετακόμισε στην ΚΟ, καθώς οι γονείς του πήραν διαζύγιο. Στην ΚΟ ζούσαν οι συγγενείς της μητέρας του και καθώς αυτή ζούσε με το νέο της σύζυγο στη Γερμανία, όπου ο Νότης την επισκεπτόταν και έμενε μαζί της κάποια χρονικά διαστήματα, μεγάλωσε ουσιαστικά με τη φροντίδα του παππού και της γιαγιάς του. Ο αυστηρός παππούς του του μιλούσε για το μεγαλείο της Ελλάδος και η μικρασιά της αγιαγιά του του μιλούσε για τη μικρασιατική καταστροφή. Ανέπτυξε από πολύ μικρός μια στρεβλή, μπορεί και όχι, εικόνα για τον πατριωτισμό και ένα αίσθημα της ελληνικής ανωτερότητας. Παράλληλα, μια αρχαιολατρεία και μια απέχθεια προς τον χριστιανισμό. Δεν μορφώθηκε ποτέ ιδιαίτερα. Ο παππούς και η γιαγιά τον επηρέασαν όσο κανένα σχολείο. Σχεδόν με το ζόρι τελείωσε το δημοτικό. Μετά την πρώτη γυμνασίου παράτησε και εντελώς το σχολείο, όταν κόπηκε στα μαθηματικά στις τελικές εξετάσεις. Το 1975 ξεκινά να εργάζεται ως DJ σε νυχτερινά μαγαζιά στην ΚΟ για να βγάζει τα προστοζήν, όντας πάμφτωχος. Από το 1985 εμφανίζεται ως τραγουδιστής, γίνεται γνωστός στο νησί για την ξεχωριστή φωνή του. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ενδεικτικό της προσωπικότητάς του είναι ότι λέει πως απέρριψε την πρώτη δουλειά σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, επιλέγοντας να γυρίσει προσωρινά, όπως αποδείχτηκε, στην αφάνεια του νησιού, επειδή ο εργοδότης του ζήτησε να βγάλει το σκουλαρίκι του. Πράγμα που ο Νότης αρνήθηκε και τελικά έφυγε. Θα ξαναπάει όμως στην Αθήνα και ήδη με τον πρώτο του δίσκο κάνει επιτυχία. Με το που έγινε διάσημος, έκανε θαραλέες ή και απερίσκεπτες, αμφιλεγόμενες δηλώσεις. Εδώ στο New Channel και τη Βίκη Μιχαλονάκου. Πίσω από όλο αυτό το γκλάμουρ της νυχτερινής διασκέδασης, πίσω από τις φωτεινές μαρκίζες, ο Νότης το ξέρει πολύ καλά και όλοι το ξέρουμε, υπάρχει και διακίνηση ναρκωτικών. Τι έχεις να μου πεις εσύ γι' αυτό? Απαγορεύει. Όχι μόνο η ελληνική αστυνομία, η αστυνομία παγκόσμια απαγορεύει τη μαριχουάνα που μπορώ να τη φυτέψω στο σπίτι μου και να την καπνίζω όποτε γουστάρω εγώ, χωρίς να ενοχλώ κανέναν, και επιτρέπει τα τσιγάρα τα οποία αναγκάζομαι να τα αγοράζω, άρα εις βάρος της οικονομίας της δικής μου, και το αλκοόλ, γιατί αυτά τα επιτρέπει, τα οποία τσιγάρο
σου δημιουργεί καρκίνο των πνευμόνων, των κυττάρων, των έτσι, των αλλιώς. Ακούσατε τι είπε ο Νότης Φακιανάκης, ο οποίος έκανε και χρήση τέτοιων ουσιών. Όχι χρήση, τι χρήση. Κάπνιζα μαριγουάνα 10 χρόνια. Κάπνιζα χασίση δηλαδή 10 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ενώπιον. Όχι να αποτοξινωθώ, από τι να αποτοξινωθώ. Δεν δημιουργεί εξάρτηση. Δεν δημιουργεί εξάρτηση. Δεν δημιουργεί ψυχική εξάρτηση. Το μόνο που σου δημιουργεί η μαριγουάνα είναι να σου ανοίγει κάποια παράθυρα τα οποία έτσι δεν μπορεί να τα ανοίξει από μόνο σου. Θεωρείται προθάλαμο για τα σκληρά ναρκωτικά. Δεν θεωρείται. Παραμύθι του κερατά είναι. Υπάρχει σκοπιμότητα διότι εδώ παίζονται 3 εκατομμύρια-3 εκατομμύρια με τα τσιγάρα και με το αλκοόλ, ενώ τη μαριγουάνα θα τη φυτεύω στο σπίτι μου και την καπνίζω όποτε θέλω εγώ. Και αν είχε δίκιο για τη μαριγουάνα, το πήγε και 1000 βήματα παραπέρα. Η ηρωίνη δεν έχει σκοτώσει ποτέ κανένα. Μπορείς να τρυπιέσαι από τώρα μέχρι να πεθάνεις στα 90 σου, δεν ξέρω πότε, όμως θα είσαι ένα ρεμάλι. Σκοτώνει το αλκοόλ που είναι. Όμως σκοτώνει, είδες πώς σκοτώνει, πώς σκότωσε. Όχι, σκοτώνει. 68 είναι μέχρι τώρα. 68 θάνατοι από την ηρωίνη μπροστά στα ποσοστά των θανάτων από το αλκοόλ και από το τσιγάρο, από τον καρκίνο δηλαδή που επέρχεται από το τσιγάρο, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. 68 νεκροί δεν είναι τίποτα που πεθάνε. 68 παιδιά νέα στον δρόμο, χωρίς λόγο. Δεν πρέπει να δώσουμε μήνυμα ζωής ώστε και οι 68 αυτοί να μην πεθάνουν. Αυτό είπα προηγουμένως. Όχι, δεν είναι τίποτα οι 68. Δεν είναι τίποτα το ποσοστό μπροστά στα ποσοστά τα άλλα τα οποία δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Στη συνέχεια σκίζει. Πολυπλατινένιοι δίσκοι, εμφανίσεις στο ΡΕΚ στην Πανεπιστημίου με τεράστιο πλήθος κόσμου που παρακάλεγε να μπει στο μαγαζί αλλά δεν χωρούσε, και ο Σφακιανάκης ήταν περήφανος που ένας αυτοδημιούργητος, χωρίς διασυνδέσεις, είχε γίνει το πρώτο όνομα. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν στη δεκαετία του 90 μαζί του θυμούνται ότι ήταν απαιτητικός, άξεστος. Ακόμα και με τον καφέ που του έφτιαχναν, τον γύριζε πίσω. Ήταν ένας ψωνισμένος εθισμένος, μου λέει άτομο που τον είχε συναντήσει τότε. Η κακή φήμη του μεγάλωνε. Οι εφημερίδες έγραφαν ότι βρίστηκε με θαμώνες του μαγαζιού του. Βρίστηκε με τον κόσμο που σε παρακολουθούσε. Αληθεύει. Πώ? Βρίστηκε με τον κόσμο βρίστηκα. Που σε παρακολουθούσε. Όχι, όχι. Βρίζω του μαλάκι. Το τελειώνω. Βρίζω του μαλάκι. Τι? Βρίζω του μαλάκι. Φέρτε το πιπέρι γρήγορα. Σε μια από τις εμφανίσεις του στο κέντρο Κόσμος της Θεσσαλονίκης, στα μέσα των 90s, φέρεται να είπε σε θαμώνες που δεν κατέβαιναν από την πίστα. Το καταλάβατε ότι πρέπει να κατεβείτε, ή να το πω στα βουλγάρικα. Αυτή είναι η μία εκδοχή, αλλά μάλλον όχι αληθινή. Ο ίδιος το διαψεύδει. Ένας ραδιοτηλεοπτικός σταθμός στη Θεσσαλονίκη, στην εκπομπή, ο δημοσιογράφος ισχυρίζεται στον επιχειρηματία, ο οποίος του λέει: δίνω 1 εκατομμύριο. Οποιοδήποτε βρεθεί και πει ότι άκουσε κάτι με τα αυτιά του ή είδε κάτι να συμβαίνει, του δίνω 1 εκατομμύριο. Το λέω δημοσίως. Και να επιμένει ο δημοσιογράφος ότι εγώ δεν ήμουν εκεί, αλλά πιστεύω ότι ο Σφακιανάκης το έκανε. Και πάνω από την Βουλγαρία ο Σφακιανάκης δεν θα περάσει ούτε πετώντας. Δεν το δέχομαι και γι' αυτό το λόγο θα αποφαθεί η δικαιοσύνη για το ποιος έχει δίκιο. Γεγονός είναι πάντως ότι η φήμη διαδόθηκε και έγινε άλλος. Δεν πάτησε για χρόνια στη Θεσσαλονίκη λόγω της κατακραυγής. Όμως σε αντίθεση με άλλα πάλι άσκοπης αρσενικά, έδινε την εικόνα gentleman με τις γυναίκες. Ήταν ήδη παντρεμένος από τη δεκαετία του 80 με τη Βρετανίδα σύζυγό του, με την οποία απέκτησαν 2 παιδιά. Η Ναταλία Γερμανού θυμάται πως ο Σφακιανάκης δεν ήθελε καν να τραγουδήσει στίχους που ήταν υποτιμητικοί για τη γυναίκα. Το πρώτο τραγούδι που του είχα πάει, παιδιά, ήταν η Αλήτη στα βροχή. Και όταν το άκουσε, μου είπε: δεν μπορώ εγώ να πω τη φράση «θέλω να ζήσω, να τη δω, να το πληρώνει». Εγώ δεν, Ναταλία μου, δεν σκέφτομαι έτσι για τις γυναίκες. Δεν μπορώ, με συγχωρείς. Και μου το γύρισε πίσω. Το 2004 τον σημαδεύει ο θάνατος του αδερφού του. Αυτό τι, σε έκανε να δεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα? Με έκανε να μαυρίσω και εκ τότε δεν έχω ασπρίσει. Αλλαγή, ας πούμε, σκέψεις... Κενό μεγάλο. Κενό. Κενό. Και πόνο. Θλίψη. Όσοι τον ξέρουν λένε πως τον άλλαξε όσο τίποτα άλλο. Το δυστύχημα είναι ότι βρήκε και πώς την αντίδρασες, οικογένεια. Δηλαδή σαν άτομο. Με ταρακούνησε πολύ. Πολύ. Με ταρακούνησε. Κατάλαβα πόσο αγαπούσα τον αδελφό μου. Που δεν του το έδειχνα σχεδόν ποτέ, διότι εγώ στον αδελφό μου ήμουνα και σαν πατέρας πολλές φορές. Δηλαδή ο προστάτης. Γιατί ο Γιώργος ήταν ένα παιδί γλετζές, ήταν απερίσκεπτος. Έκανε επιπόλες κινήσεις με συνέπεια να τις πληρώνει μετά, και αυτό να του πιέζει την ψυχή του. Άμα δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε υποχρεώσεις που έχεις δημιουργήσει, αρχίζει και σε πιέζει. Ενδεχομένως αυτή η πίεση να τον αρρώστησε, που δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Εγώ μονίμως ήμουν ο αυστηρός, ο οποίος του είπε δείκνια σε εισαγωγικά πώς να λειτουργήσει για να ξεφύγει από τα δύσκολα. Και όταν έφυγε, όταν ήταν στην περίοδο αυτή της ασθένειας, που ήταν και πολύ έτσι μικρό το διάστημα, πολύ ραγδαίο. Τότε κατάλαβα πόσο τον αγαπούσα και πόσο θα μου λείψει, και εκείνος το νιώσε.
παρότι πέρασε δύσκολα, δεν θέλησε να ζητήσει ποτέ βοήθεια. Θεωρεί μάλιστα ότι οι ψυχολόγοι είναι κατασκεύασμα του lifestyle. Ή να τρέχεις σε διαφόρους γιατρούς, ας πούμε, γιατί πρέπει να αδυνατήσεις, άρα έρχονται οι διατροφολόγοι, ή να πας στο ψυχολόγο. Άλλα πράγματα. Να μην τα βρεις με τον εαυτό σου εσύ, να πας σε κάποιον να σε βοηθήσει. Άμα είναι επίκτητη η γνώση, είναι δυνατόν ποτέ να γίνει δουλειά? Πρέπει να τα βρεις με τον εαυτό σου μόνος, έλεγε. Έλα όμως που δεν τα έβρισκε. Όλα αυτά τα χρόνια δεν χρειάστηκες ποτέ να μιλήσεις σε κάποιον άνθρωπο, να πεις δεν αντέχω ρε παιδί μου, άλλο που πνίγομαι, έχω παθεί. Έχω τον άλλο με αυτό. Μιλάς μόνο στον εαυτό σου, τα χώνει ένα στον άλλο. Συνείδηση. Δεν σε αφήνει ήσυχο, αυτό σου είπα. Δεν κοιμάμαι, γιατί δεν κοιμάμαι? Διότι το πράγμα δουλεύει συνέχεια. Έρχεται ο ένας, φεύγει ο άλλος, έρχεται μετά ο άλλος και με μπερδεύουν κιόλας. Με διχάζουν. Εν τω μεταξύ, οι δηλώσεις του προκαλούσαν κωμικοτραγικές αντιδράσεις. Εδώ η Άντζελα Δημητρίου και η Βάνα Μπάρμπα είναι έξαλες που ο Νότης δεν πιστεύει στον Θεό. Σήμερα έβλεπα κάτι το οποίο με πείραξε πάρα πολύ. Τον αγαπά πάρα πολύ τον Νότη Σφακιανάκη. Ναι. Αλλά θα του πω κάτι. Υπάρχει Θεός. Γιατί είπε, δείξτε μου το Θεό και τα παιδιά μου δεν θα διαβάσουν θρησκευτικά. Και όταν διαβάζω θρησκευτικά, εγώ τα βγάζω έξω. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, συγγνώμη, ο Νότης, που τον Νότη εγώ τον πήρα στον Διογέννη και τον πίστεψα στα πρώτα του βήματα που είχε κάνει, το πρώτη φορά γιορτάζω, και τον έβγαζα στην καλύτερη ώρα και μετά από μένα έφυγε και έγινε ο Νότης Σφακιανάκης, τώρα να βγαίνει και να λέει δεν πιστεύει στο Θεό? Πού πιστεύει δηλαδή, στο Βούδα? Πού πιστεύει? Στην καρέκλα πιστεύει? Είτε το θέλουμε το όχι, υπάρχει. Εντάξει, δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπάρχει. Άντζελα, δεν σημαίνει ότι ένας καλός καλλιτέχνης είναι και καλός άνθρωπος απαραίτητα. Είναι κακό αυτό όμως. Δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν καλλιτέχνες μεγάλοι που είναι και κάκιστοι άνθρωποι. Μεγάλοι, είναι ξέρεις πολλούς και τους λατρεύει ο κόσμος. Ο Χριστός όταν έβγαζε λόγο, μάζευε λαοθάλασσα από κάτω. Γιατί? Γιατί το πιστέψανε. Το 2010 φαίνεται πως ο Σφακιανάκης πάει να κάνει μια στροφή, όχι τόσο στο ρεπερτόριο, όσο στις συνεργασίες του. Συνεργάζεται με τον μέγιστο ποιητή και στιχουργό Μάνο Ελευθερίου, ο οποίος του παίρνει και μια μεγάλη συνέντευξη για τα 25 χρόνια της καριέρας του Σφακιανάκη. Πολύ τιμητική συνέντευξη πραγματικά. Ετοιμάζεται να συνεργαστεί με τον άλλο ογκόλιθο, τον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο. Υπήρχαν και φήμες τότε ότι ο Νταλάρας έβαλε βέτο, φήμες τις οποίες ο Παπαδόπουλος απέρριψε. Δεν είναι μπαμπάς μου ο Νταλάρας για να μου βάλει βέτο για το Σφακιανάκη, είχε πει. Και έμοιαζε πως ήταν ορατό το ενδεχόμενο να γίνει ένας μεγάλος, κλασικός που λέμε, λαϊκός τραγουδιστής, δίπλα σε ονόματα γιγάντων όπως ο Μητροπάνος. Κάτι που βάσει της φωνής του και της μέχρι τότε φήμης του δεν ήταν καθόλου απίθανο να συμβεί. Όμως, όπως λέει ο Νότης Σφακιανάκης, είναι αυτοκαταστροφικός. Η κάθε φάση ζωής του αποτυπώνεται σκηνικά με τρόπο συμβολικό. Αυτή τη φορά ένας τεράστιος σκορπιός κυριαρχεί. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Εμένα με αντιπροσωπεύει, ξέρεις, η αυτοκαταστροφή. Δηλαδή? Ο σκορπιός όταν κάποια στιγμή βρει τα δύσκολα, για να μην έχει κανένα την ικανοποίηση της θανάτωσής σου, αυτοθανατώνεσαι. Για να μην επιτρέψει κανέναν να νιώσει την ικανοποίηση ότι σε νίκησε, ότι σε κατέβαλε, το κάνεις μόνος. Και ενώ ήταν έτοιμος να ανέβει πίστα και να γίνει αποδεκτός και από τους ποιοτικούς, ο ιδιόρυθμος και ανέκαθεν προκλητικός σε ένα βαθμό στις δηλώσεις του Σφακιανάκης, ξεκίνησε να μεταστρέφεται σε κάτι σκοτεινό, κάποιοι θα έλεγαν και επιθετικό και μισαλόδοξο. Μια παλιά θαυμάστριά του, η Άντζη, που με βοήθησε δίνοντάς μου την οπτική της, μου λέει πως από το ξεκίνημά του, μεγαλωμένος με αυτόν τον παππού, ένιωθε πως οφείλει να αφυπνίσει τους Έλληνες και ήταν μονίμως αγανακτισμένος. Υπήρχαν πολλές δηλώσεις του που με ενοχλούσαν, όπως ότι η γυναίκα δεν πρέπει να δουλεύει, πρέπει να μένει σπίτι. Σκεπτόμουν όμως πως τα ίδια πιστεύουν οι περισσότεροι ενδεχομένως της γενιάς του, απλώς δεν τα λένε τόσο απροκάλυπτα και τόσο δυνατά όπως αυτός. Προσπάθησα πολλές φορές να δω με κατανόηση τις θέσεις του λόγω της ημιμάθειάς του και των αρκετά άσχημων παιδικών του χρόνων. Και ο Μιχάλης, ένας παλιός θαυμαστής, ο οποίος επίσης με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το podcast, μου λέει: με το που μπαίνει η δεκαετία του 10,
και τα μνημόνια και η πολιτικο-κοινωνική έκρηξη, ο Σφακιανάκης αλλάζει ρότα. Δεν είναι ότι παλιά ήταν ένας νυφάλιος και μετριοπαθής συνομιλητής, όμως η στροφή του σε ένα πιο επιθετικό, σκληρό και συνωμοσιολογικό ύφος, με η θελημένη επανάληψη των προκλητικών του δηλώσεων, προσπαθεί να πάει την κάθε συνέντευξη εκεί στα πολιτικά και με μάτια που γυαλίζουν, έδιναν την αίσθηση πως ζητούσε μετεπιτάσεως βήμα για να αρχίσει το παραλήρημα, κάτι που δεν έκανε παλιότερα. Κι ας υπήρχαν μεμονωμένες, περίεργες δηλώσεις, καθώς και μια γενική εκεντρική ροπή. Ο Σφακιανάκης αφήνεται. Εδώ οδηγάει και του παίρνει συνέντευξη μια κυρία του enjoytv.gr και ενοχλείται όταν ένας μετανάστης του καθαρίζει τα τζάμια. Δεν είναι κρυφός, ξέρεις, κρύβεται. Ενώ οποιοδήποτε άλλος, άσε ρε παρέα να μην δεν βλέπεις τώρα, τι μας το κάνεις αυτό, βρε, δεν θέλουμε. Αυτό λοιπόν το φασιστικό, αυτό... γιατί φασιστικό είναι. Εντάξει, δεν υπάρχει έτσι. Δια της βίας να σου κάνει κάτι που εσύ δεν το... δεν το θες. Ναι, δεν το εγκρίνεις. Χωρίς να εγκρίνεις κάτι, στο κάνει δια της βίας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βρίσκεται στην Ελλάδα παρανόμως. Να μου πεις, μα είναι φτωχός, δεν είχε να ζει στην πατρίδα του. Ωραία, τι πρέπει να γίνει τώρα. Δεν μπορούσε να ζει στην πατρίδα του, να έρθει εδώ, να μη ζει καλά αυτός, να μη ζει και ένας Έλληνας καλά. Έτσι. Συμφωνώ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα. Ποιος το επέτρεψε να έρχονται τόσοι λαθρομετανάστες? Είναι τυχαίο που έρχονται? Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Και αυτό που λέω τώρα εγώ δεν είναι ούτε ρατσιστικό, εγώ τους αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους. Και είχα και μαζί μου άνθρωπο από την Ινδία, για παράδειγμα, χρόνια που δουλεύει. Από εκείνη την περίοδο, οι δηλώσεις του συμπυκνώνουν όλη τη σκέψη του μέσου ψεκασμένου, κυριολεκτικά. Δεν γλιτώνει κανείς. Ναι, δεν μπορείς να γλιτώσεις. Όχι. Και μας ψεκάζουν. Είναι δεδομένα όλα αυτά πια. Είναι γεγονότα. Δεν είναι φαντασιώσεις κάποιων ανθρώπων. Έχω δει με τα μάτια μου, ας πούμε, στον ουρανό της Αττικής, ένα φαινόμενο το οποίο δεν είχα δει μέχρι τότε. Να έχει γίνει δηλαδή τετράγωνος ο ουρανός, να έχουν γεμίσει με νέφη σε σχήμα τετραγώνων όλο τον Αττικό ουρανό. Άρα είσαι, πιστεύεις και εσύ ότι κάτι γίνεται? Απόλυτα πεπισμένος. Γίνονται καταστροφές πανπλανητικές. Ως αγανακτισμένος, μάλλον της πάνω πλατείας, στηρίζει μια έξοδο από το ευρώ και την επιστροφή στη δραχμή και βέβαια στυλιτεύει τους Εβραίους που έχουν ανάγκη να μας καταδυναστεύσουν. Ροκφέλε, Ρότσιλντ, Χίστ, αυτοί είναι τα κέντρα αποφάσεως και οι οικογένειές τους. Τα κέντρα αποφάσεων λοιπόν είναι κάποιες οικογένειες πατροπαράδοτες, οι οποίες είναι και συγκεκριμένες καταγωγής, οι οποίες έχουν αυτή την ανάγκη να καταδυναστεύσουν, να εξουσιάσουν, να καθοδηγήσουν, να, τέλος πάντων, να είναι τα αφεντικά του πλανήτη. Οι δηλώσεις του είναι όλο και πιο περίεργες. Μιλάει για τον Νεοσφόρο. Ο Νεοσφόρος, ο Φέροντο Φως, ο οποίος έγινε ο κακός άγγελος. Κατάλαβες τι έχει γίνει? Μας έχουν παρουσιάσει τον Νεοσφόρο ως το κακό, ως τον σατανά, τον διάβολο. Ο Νεοσφόρος είναι ο διάβολος, αυτός που φέρνει το φως είναι ο διάβολος? Όχι βέβαια, το αντίπαλον δέος είναι το κακό. Και αφού το φως είναι το κακό, μας έχουν παρουσιάσει το αντίπαλον δέος που υπερίσχυσε, σε ποιο είναι? Δεν φοβάσαι ότι θα παρεξηγηθείς πάλι? Εφόσον ο Νεοσφόρος που φέρνει το φως είναι κακό και έχει υπερισχύσει το αντίπαλον δέος, το καλό. Δηλαδή ποιο? Ποιο είναι το αντίπαλον δέος του φωτεινού? Για τους εξωγήινους. Οι εξωγήινοι από το τίποτα, δηλαδή από εκεί που παίρναμε τη γυναίκα από τα μαλλιά με ένα ρόπαλο και την παράγαμε. Απότομα βρεθήκαμε στο να πηγαίνουμε με διαστημόπλια σε άλλους πλανήτες. Αυτή δεν είναι γνώση που απέκτησε ο άνθρωπος με την πάροδο του χρόνου. Γιατί από το 1900 μέχρι το 1950 συνέβησαν σημεία και τέρατα. Δεν έγιναν τυχαία. Όπως επίσης, πριν από χιλιάδες χρόνια που πήγαιναν οι Έλληνες από εδώ μέχρι την Πολυνησία, δεν πήγαιναν με το κουπί το γαμημένο. Δεν πήγαιναν έτσι. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και πιστεύει πως αυτός, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, είναι κατάλληλος για να ψηφίζει. Θα έπρεπε να έχουν περάσει με ένα μηχανάκι που να σου κάνει έτσι για να λες ακατάλληλος για να ψηφίζεις. Ακατάλληλος. Για να ψηφίσεις. Για να ψηφίσεις. Για να δημιουργείς δηλαδή προϋποθέσεις της ζωής των υπολείπων ανθρώπων, της κοινωνίας δηλαδή, άμα είσαι βλάξ. Πώς θα δώσεις δύναμη, σε ποιον θα δώσεις δύναμη? Ναι. Στον κουντουρού. Ναι, αλλά βλέπεις, αν πούμε ότι εσύ που το λες αυτό θεωρείς τον εαυτό σου ικανό να ψηφίσεις, δεν πας να ψηφίσεις. Μα πώς, αφού υπάρχει απέναντι μου το ακατάλληλο, θα πας ψηφίσεις το ακατάλληλο? Κατά σύμπτωση, βέβαια, η αγαπημένη του περίοδος ήταν αυτή που κανένας δεν επιτρεπόταν να ψηφίσει. Εδώ στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Στην προκειμένη περίπτωση του Παπαδόπουλου, η δικτατορία, mm-hmm. αφού έτσι την ονομάζεται, η εξαετής δικτατορία του Παπαδόπουλου δεν είχε κακό τέλος. Είχε αίσιον τέλος. Απεχώρησε ο Παπαδόπουλος και μετά από ένα διάστημα έγινε το Πολυτεχνείο, έγινε το 1974 τον Ιούλιο. Πρώτα το Πολυτεχνείο και μετά αποχώρησε.
μια μισή εβδομάδα μετά το Πολυτεχνείο. Φάγαν τον Παπαδόπουλο. Ναι, ουσιαστικά ο Παπαδόπουλος απεχώρησε διότι είχε πει ότι εφόσον δεν θέλετε να σας κυβερνώ, δεν θέλετε να σας κυβερνώ, εγώ δεν θέλω να σας κυβερνώ τυραννικά και εφόσον θεωρείτε ότι αυτό είναι το καθεστώς, είναι τυραννικό, εγώ θα αποχωρήσω. Και εκεί πήρε τα πάνω του ο λαός. Υποκινούμενος από αυτούς που υποκινούν πάντοτε τους λαούς για να κάνουν εμφύλιους πολέμους. Μα και αυτοί δεν ήταν αυτοί που ανεβάσαν τον Παπαδόπουλο αρχικά. Όχι, ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή έβλεπαν ότι σκοτώνουν τον Γρηγόρη τον Λαμπράκη στη μέση του δρόμου. Αυτή η δημοκρατία τότε υποτιθέμενη, όπως είναι και σήμερα υποτιθέμενη, σκότωνε τον Λαμπράκη τότε, δηλαδή, όπως σκότωσε τον Φίσα σήμερα. Το κίνημα των συνταγματαρχών είχε ως εθνική συνείδηση την καλυτερεύση της δημοκρατίας. Σαφέστατα. Και το απέδειξε. Γιατί εγώ ζούσα. Και μπορώ να έχω ένα κριτήριο περισσότερο από εσένα που δεν ζούσες. Με αυτή την έννοια το λέω. Γιατί οι ιστορικοί γράφουν διάφορα με τον τρόπο τους ο καθένας. Εγώ ζούσα. Ήμουν ένα παιδί το οποίο αντιλαμβανόταν το τι συμβαίνει τριγύρω. Εν τω μεταξύ, όταν έκανε τη Χούντα ο Παπαδόπουλος, ο Σφακιανάκης ήταν 8 ετών και ζούσε στην ΚΟ όταν δεν πήγαινε ερχόταν στη Γερμανία. Και όταν έφυγε ο Παπαδόπουλος ήταν σχεδόν 14. Αν ποτέ δεν είχε ψηφίσει στη ζωή του μέχρι τότε, σύντομα θα έκανε μια εξαίρεση. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει βλάψει την Ελλάδα. Την έχει βλάψει? Όχι. Οι αντίπαλοι της Χρυσής Αυγής την έχουν βλάψει την Ελλάδα? Ναι. Την έχει βλάψει ο Βενιζέλος στην Ελλάδα? Ναι. Την έχει βλάψει ο Σιμίτης? Ναι. Την έχει βλάψει ο Σαμαράς? Ναι. Την έχει βλάψει ο Παπαντονίου? Ναι. Ο Παπακοσταντίνου? Ναι. Ο Παπανδρέου? Ναι. Οι παπάδες την έχουν βλάψει την Ελλάδα? Ναι. Ο Παπαδόπουλος την έβλαψε την Ελλάδα? Πολλοί λένε ναι. Όχι. Δεν έχουν αποδείξει ότι την έβλαψε την Ελλάδα. Οι αποδείξεις είναι αυτά που έχουμε σήμερα. Όλοι οι δρόμοι, η ηλεκτροδότηση, οι σιδηρόδρομοι που έγιναν επί εξαετίας Παπαδοπούλου. Δυστυχώς, η μισότρελη στρατιωτική ήταν καλύτερη από τους πριν και τους μετά. Απόλυτα καλύτερη όμως. Μας άφησαν με ελάχιστο έως μηδενικό χρέος και αυτή τη στιγμή χρωστάμε δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια πολλά. Σαφέστατα είναι καλύτερη Χρυσή Αυγή από όλους αυτούς τους τυράννους. Τι θα πει ρατσιστής, βρε, ανόητε. Φιλετιστής. Ναι, είμαι φιλετιστής. Πώς, αφού έχω άλλη φιλή εγώ. Άλλη φιλή δεν είναι οι Νέγροι? Τι να κάνουμε τώρα. Στο θέμα Αναστασιάδη θα εξηγούσε γιατί ψήφισε Χρυσή Αυγή. Ψήφισε αυτούς οι οποίοι μπήκαν στην φυλακή με φασιστικό τρόπο, τους οποίους όμως ορίζουν φασίστες. Ναι. Δηλαδή οι φασίστες λένε τους άλλους φασίστες και τους βάζουν φυλακή χωρίς δίκη. Ναι. Πού είναι φασίστες όμως? Έλα τώρα, ντε. Αλλά είναι φασίστες. Εάν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι οι αντιστασιακοί του παρελθόντος που τους έστελναν στα Μακρονήσια και τα Ρέστα. Είναι σήμερα αυτοί. Άκου τώρα που έχουμε φτάσει. Ξέρεις κατά βάθος μέσα σου ότι είναι γατάντια, αλλά λες ρε. Όχι. Επειδή μου το λέτε, εγώ θα το κάνω γι' αυτό. Επειδή όχι. Μου το απαγορεύετε. Όχι. Δεν το έκανα γι' αυτό. Το κάνω συνειδητά. Δηλαδή, τα παιδιά από τα Πετράλωνα, το Πέραμα, την Ελευσίνα, είναι καλύτερα από αυτούς οι οποίοι από το 1973 και μετά υπάρχουν στα πράγματα. Εντάξει, αλλά όλα τα παιδιά από τα Πετράλωνα, το Πέραμα, την Ελευσίνα, δεν πάνε να σφάξουν κανέναν, ούτε να δίνουν τον άλλον. Και πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Και πρέπει ο άνθρωπος αυτός ο συγκεκριμένος να πάει φυλακή για όλη τη ζωή, αλλά όταν έχεις σκοτώσει εσύ, δεν ευθυνόμαστε όλοι εμείς που είμαστε φίλοι σου, γνωστοί σου. Πίστευε ότι ήταν προσβολή που τους συνέλαβαν, πρώτον, επειδή τους εξέλεξε ο λαός, και δεύτερον, επειδή απλά δεν έχει ιδέα τι σημαίνει προφυλάκηση. Πρόσφατα δεν έβαλαν στη φυλακή ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό. Τη Χρυσή Αυγή. Τι προσβολή. Τη Χρυσή Αυγή εννοείς. Τι προσβολή. Ναι, αλλά νομίζω ότι οι κατηγορίες είχαν να κάνουν με εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Αυτά πρέπει πρώτα να τα αποδείξεις και μετά να καταδικάσεις και να φυλακίσεις τους ανθρώπους. Δεν τους φυλακίζεις προκαταβολικά. Mm-hmm. Δικτατορία, φασισμός. Μάλιστα. Το να φυλακίζεις όμως ανθρώπους χωρίς να τους έχεις περάσει από δίκη και να έχει αποδειχθεί η ενοχή τους για να φυλακιστούν. Σημαίνει δικτατορία. Λένε φασίστες, οι φασίστες, τους φασίστες. Μάλιστα. Θα μπορούσες να πολιτευτείς με τη Χρυσή Αυγή, αν σου λέγανε. Δεν πολιτεύομαι με κανέναν, πολιτεύομαι μόνος μου, πολιτεύομαι με τους ανθρώπους που υπάρχουν τριγύρω μου. Η στήριξή του στην Χρυσή Αυγή ενόχλησε την Δέσποινα Βανδύ, η οποία διεκόπησε τη συνεργασία μαζί του. Τη Βανδύ πιστεύεις την αδίκησες με αυτά που είπες, από τότε όταν έφυγε από το σχήμα και όλα αυτά? Εγώ είπα. Ναι. Εγώ είπα. Αποφασίζεις εσύ, αύριο ανοίγουμε, σήμερα φεύγεις και αποφασίζεις να φύγεις έτσι, γιατί διαφωνείς με τις απόψεις μου, τις πολιτικές, δεν ξέρω τι, και σε αδικό εγώ. Δεν είπα τίποτα για την Παντή. Τα είπε μου και τα έκανε μόνη της. Τι να πω εγώ. Δεν μίλησατε ποτέ από τότε? Ποτέ. Ούτε την πήρες ένα τηλέφωνο να τη ρωτήσεις? Εγώ να την πάρω τηλέφωνο. Φεύγεις εσύ, ας σε πάρω εγώ τηλέφωνο, τι να σου πω γιατί φεύγεις. Με έστειλε ένα μήνυμα που μου λέει διαφωνώ με αυτά που λες και τα λοιπά και αποχωρώ. Στο καλό. Στη θέση της Βανδύ πήγε πρόθυμα. Όπως πρόθυμα θα βοηθούσε τον Σφακιανάκη και στη συνέχεια, ο κομμουνιστής κατά τα άλλα, Νίκος Βουρλιώτης, Νίβο, τον Going Through. Αργότερα θα εξηγούσε γιατί πίστεψε τον Νότι Σφακιανάκη και συνεργάστηκε μαζί του. Εννοείται ότι
πολιτικά διαφώνησα από την πρώτη στιγμή, αλλά έκανα κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Μάλλον δεν το γνωρίζει σχεδόν κανένας. Μίλησα με τον Νότι. Κάθισα και μίλησα με τον Νότι. Ώρες, μέρες πριν αποφασίσω ότι ο Νότης απλά έχει έναν τρόπο με τον οποίο λέει αυτά τα πράγματα που λέει, δίνοντας έμφαση σε πράγματα που ίσως, όχι ίσως, τις περισσότερες φορές είναι παρεξηγήσιμα κτλ. Κατάλαβα ότι αυτό που κατάλαβε ο περισσότερος κόσμος δεν είναι αυτό το πράγμα που ήθελε να πει και αυτό που εννοούσε, και έτσι πήρα μια απόφαση που θα ήταν εντελώς διαφορετική αν ο Νότης μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, εγώ υποστηρίζω αυτό και είμαι τέτοιος και είμαι έτσι και αυτούς γουστάρω και αυτούς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μια παλιά θαυμάστρια του Σφακιανάκη μου λέει: για να μην ειλικρινής, δεν θεωρώ ότι είναι φασίστας. Θεωρώ ότι είναι όπως οι γιαγιάδες και οι παππούδες και κάποιοι αγανακτισμένοι που ψήφισαν Χρυσή Αυγή λόγω της αφέλειάς τους και του υπερβάλλοντα ζήλου τους να τιμωρήσουν το κατεστημένο. Η αφέλειά του ίσως φαίνεται και σε μια συνέντευξή του στον Θέμο, όπου ο Βαγγέλης Περής του εξηγεί με απλά λόγια την κατάσταση και ο τηλεθεατής διακρίνει την αμηχανία του και ένα ίχνος ίσως μικρό ντροπής. Το να προτρέπεις τους άλλους να πάνε ενάντια σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις τι είπε ακριβώς, πώς το είπε, γιατί το είπε, αν εσύ δεν είσαι φασίστας, τότε τι είναι φασίστας. Νότι, να σε ρωτήσω κάτι, ο φασισμός είναι κακό. Απόλυτο. Ναι. Η Χρυσή Αυγή είναι φασίστες. Η Χρυσή Αυγή είναι δεδηλωμένα φασίστες. Έχουν προσκυνήσει το Χίτλερ, έχουν γράψει άρθρα για το Χίτλερ, έχουν ντυθεί Ku Klux Klan. Έχουν, όχι για, να πάνε. Εδώ έχει ένα δίκιο. Εντάξει, όχι για να πάνε. Σε εν μέρη. Φασίστες είναι. Εν μέρη. Όχι, όχι δεν είμαι. Ελάς είναι φασίστες απέναντι σε φασίστες. Πρέπει φασίστες είναι. Αφού το λένε οι ίδιοι. Τι να πούμε. Αφού λένε οι ίδιοι είμαστε. Εθνικιστές λένε, δεν λένε φασίστες. Όχι, να σου πω. Γιατί. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα SS σαν σημαία. Ποια είναι τα SS. Τα SS. Το σίγμα το τελικό. Όχι, όχι, το SS. Το SS. Το σίγμα το τελικό. Των Γερμανών. Τα περί αρχαιότητας του Αγγελωτού Σταυρού και υπάρχουν τέτοια ή όχι. Είναι μπουρδες. Ο αέναος Σταυρός είναι μπουρδα. Είναι μπουρδότατη. Να σου πω γιατί. Ο αέναος Σταυρός είναι μπουρδα. Γιατί ο Μέανδρος είναι μπουρδα. Άκου, καμία σχέση. Ο Μέανδρος με τον Σταυρό. Εντάξει. Ο αέναος Σταυρός δεν έχει σχέση με τον Μέανδρο. Άκου, να σου πω κάτι. Ο Σταυρός αυτός είναι γενικότερα σήμα και στην Ινδία υπάρχει. Υπάρχει σε θεατρικές κλαδιές. Από τη στιγμή που το έχουν χρησιμοποιήσει τα SS, ο Χίτλερ, για να έρθει στην πατρίδα μας και σε όλη την Ευρώπη να την κάνει παραμάζωμα, σημαίνει ότι αυτό το πράγμα έχει ταυτιστεί με τη συγκεκριμένη ιδεολογία. Υπάρχουν ελληνικά σύμβολα, δεκάδες. Όταν από τα δεκάδες διαλέγεις τον Αγγελωτό Σταυρό, έχεις θέμα. Αν το συνοδεύεις με το Sieg Heil, ταυτόχρονα, με το σήμα των SS, που δεν είναι το τελικό σήμα, είναι το σήμα των SS. Και ταυτόχρονα λες ότι ο Χίτλερ, τι καλός που ήταν και συγκινιόμαστε, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο Χίτλερ, όπως λέει ο αρχηγός σε άρθρα. Πού δεν είναι, τι μέρα είναι που πέθανε ο αδερφός. Δεν το θυμάμαι, εντάξει. Του αρχηγού δεν θυμάσαι. Ναι, όλα αυτά θα πρέπει να τα ενώσουμε. Δηλαδή δεν είμαστε να τα βλέπουμε ότι είναι αρχαιοελληνικά. Καμία εσύ που αγαπάς την αρχαία Ελλάδα. Δεν υπάρχει χειρότερο να παρουσιάσει την αρχαία Ελλάδα ότι είναι ταυτισμένη με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Μοιάζει να ήταν η πρώτη φορά που κάποιος του τα εξήγησε με πολύ απλά λόγια. Και αυτός δεν είχε σχεδόν τι να πει. Σε καμία άλλη συνέντευξή του δεν ήταν τόσο μαγκωμένος. Όμως θα συνέχιζε. Τους κάνανε κακό, τους χάλασαν την πιάτσα. Μπήκαν μέσα στην Βουλή άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν για την Βουλή, γιατί δεν είναι από τα πανεπιστήμια του όλου αυτά. Δεν τόσο μορφωμένοι. Μορφωμένοι, παραμορφωμένοι είναι. Ενώ δηλαδή πολλές φορές μπορεί να κάνει θέλει, καλλιεκτικά. Ο Κασιδιάρης θέλει καμιά δεκαπενταριά τους άλλους. Αυτό το παλικάρι, ο οποίος είναι και νεαρός ηλικία, θέλει καμιά δεκαπενταριά τους άλλους, για παράδειγμα. Και θα πει δεν είναι μορφωμένοι, είναι παραμορφωμένοι. Μοιάζει να είχε αιμονή με το ότι ζούμε σε δικτατορία και έχουμε φασισμό, παρότι η Χρυσή Αυγή αυτά ακριβώς ήθελε. Και όλο έλεγε πως τον φημώνουν και τον παρουσιάζουν αλλιώς, ενώ με κάθε εμφάνισή του αποδείκνυε πως ήταν όπως ακριβώς τον έδειχναν. Όσο για τη φήμωση, ήταν ίσως ο πιο περιζήτητος καλεσμένος στην τηλεόραση. Τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού είναι αυτοί που δημιουργούν τις προϋποθέσεις να επηρεάζουν τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο και να νομίζουν ότι είσαι άλλο από αυτό που στην πραγματικότητα είσαι. Μάλιστα. Αυτός είναι ο γκεμπελισμός. Δηλαδή βιώνουμε μια φασιστική κοινωνία. Την έχουν διαμορφώσει έτσι που σου απαγορεύουμε το δικαίωμα να έχεις αντίθετη άποψη από τους πολλούς.
Βρισκόμαστε δηλαδή στη δικτατορία των πολλών. Ναι. Οι πολλοί κερδίζουν. Πάντως δεν είσαι από τους ανθρώπους που δεν έχεις βήμα τηλεοπτικό. Έχουν ανάγκη τις πολλές φωνές, όποιες και αν είναι, αρκεί να κάνουν ακροματικότητα ή θεαματικότητα. Σημαίνει δικτατορία. Όταν σου απαγορεύουν να έχεις γνώμη και σου σε περιγελούν ότι έχεις γνώμη παντός επιστητού, συνεπάγεται φασισμός. Ναι. Παρότι ψήφισε Χρυσή Αυγή, είχε δηλώσει ικανοποιημένος από την νίκη του Αλέξη Τσίπρα το 2015, γιατί ήταν κάποιος νέος που θα στήριζε την Ελλάδα κλπ. Φυσικά καλά πήγε αυτό. Μερικά χρόνια μετά θα ζητούσε ουσιαστικά να γίνει πραξικόπημα για να εκδιωχθεί ο Τσίπρας. Επιβάλλεται να τους διώξουμε. Πρέπει να φύγουν κακήν κακός. Πρέπει να φύγουν. Καταστρέφουν τη ζωή μας. Γι' αυτό υπάρχουν οι εκλογές. Δεν υπάρχουν κάθε φορά και ο κόσμος καλείται να ψηφίσει αυτό που θέλει. Δεν θέλει. Καλά, εντάξει. Δεν σωζόμαστε έτσι. Πρέπει να πάρουμε δραστικά μέτρα. Δηλαδή, αν κάποιος σου κάνει κακό, θα τον αφήσει 4 χρόνια να σου κάνει κακό. Μέγιστο κακό όπως τώρα. Έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα μας. Την πούλησαν κυριολεκτικά. 99 χρόνια η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Και μετά από τα 99 φυσικά και δεν θα ανήκει ποτέ. Ήθελε ως καλλιτέχνης να αφήσει ένα κοινωνικό αποτύπωμα και να παράξει κοινωνικό έργο. Είπε ο Μίξο Δωράκης, έχει πει ότι θέλουν να με θυμούνται ως καλλιτέχνη και επαναστάτη. Ο Νότης Φαγιανάκης ως τι θέλει να τον θυμούνται. Τα ίδια. Ήταν όμως ένας επαναστάτης εκ του ασφαλούς που είχε χρήματα για να ζήσει 10 ζωές. Γκρίνιαζε όμως συχνά, ακούγονταν σαν προβλήματα πρώτου κόσμου, που η εφορία του έπαιρνε πολλά από τα εκατομμύρια που έβγαζε. Δεν το πλήρωσε το χαράτσι. Όχι. Και δεν ήρθε το κράτος. Έρχεται το κράτος συνέχεια. Αυτό το κράτος της πλάκας. Έρχεται συνέχεια και σου ζητάει διάφορα τα οποία δεν πρέπει να σου πάρει, αλλά δεν έχουν και άλλους τρόπους για να βγάλουν χρήματα. Το χαράτσι είναι ένα κόλπο που έχει στηθεί με την ΔΕΗ, διότι το κράτος χρωστάει στη ΔΕΗ. Θα βάλω ένα χαράτσι, τουρκική λέξη, επάνω στον λογαριασμό και θα τα πάρουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν σου πληρώνω βρε κάτι που δεν σου χρωστάω κερατά, αλυταρά του κερατά. Δεν σου δίνω τα λεφτά που θες να μου πάρεις από την τσέπη μου, Νταϊλίκη, Κοπρίτη, και δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Αλλά ο λαός αυτός δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Την απίστευτη δικτατορία. Ο Παπαδόπουλος μπροστά τους ήταν ο Άγιος. Ο Άγιος. Κανένα δεν πρέπει να αγγίξουν. Δεν χρωστάμε, δεν οφείλουμε. Θα πρέπει αυτό το χρέος το οποίο δεν υπάρχει να το εξαλείψουν. Και παίρνουν 600 ευρώ, θα πρέπει δεν πρέπει το χρέος να τους το οποίο δεν υπάρχει να το εξαλείψουν, διότι υπάρχει μόνο στα χαρτιά και στους υπολογιστές και έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους σκόπιμα, ούτως ώστε να μας εξαθλιώσουν αυτή τη στιγμή και η χώρα να εκχωρηθεί, που έχει ήδη εκχωρηθεί, σε αυτούς οι οποίοι ήθελαν να την πάρουν εδώ και πάρα πολλά. Οι άνθρωποι χρόνια. Λοιπόν που βγάζουν. Πόση ζήλια υπάρχει από τους Γερμανούς που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Την απίστευτη, σε αυτή την ευλογημένη, στον ευλογημένο τόπο, τι ζήλια υπάρχει που θέλουν να έρθουν να κάνουν διακοπές 15 μέρες. Θα σε πάω και σε αυτό, θα σε πάω και σε αυτό. Που ας μην πάμε μπορούν, γιατί ο συνταξιούχος δεν μπορεί, των 600 ευρώ δεν μπορεί. Ο Νότης μπορεί να δώσει το κάτι της παραπάνω. Όχι. Δεν θέλω. Εάν δεν βοηθήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να σταθεί η χώρα. Όχι, 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 όχι. Δεν οφείλω, δεν σου δίνω. Θα πρέπει να γίνει διαγραφή του χρέους και να. Σαφέστατα. Μην πληρώσουμε τίποτα. Τα λεφτά που θα τα βρούμε, έχει σκεφτεί. Τα λεφτά για να πληρωθούν αύριο οι συντάξεις. Άντε πάλι. Πάλι στο διατάφτα φτάνουμε. Πού θα τα βρούμε. Πάλι στο διατάφτα φτάνουμε. Εσύ ξέρεις από πού. Δεν είναι νόημα, αλλά. Ωραία, λες να μας δώσουν οι Γερμανοί. Επειδή δεν θα μας δώσουν. Να μας δώσουν οι Γερμανοί. Να μας δώσουν αυτά που μας χρωστάνε. Επειδή δεν θα μας τα δώσουν. Να διαγράψουν. Ο παππούς μου αύριο, ναι. Ο πατέρας μου, πώς θα πάρει τη σύνταξη. Αν εσύ δεν πληρώσει το χαράτσι και αν ναι. Εγώ δεν πληρώσω το χαράτσι. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε πίσω και να πάρουμε από ταυτί τον κάθε τύπο ο οποίος κυβέρνησε. Γιατί κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Τον πήρε, παιδί μου, τον έκλεισε και στη φυλακή τον τύπο. Όχι, όχι. Το πατέρας μου τη σύνταξη, πώς θα την πάρει αύριο. Α μην την πάρουμε τη σύνταξη, αφού ούτως ή άλλως δεν θα την πάρει. Αφού ούτως ή άλλως άνθρωπος δεν θα την πάρει. Του χρόνου θα τον πεθάνουμε. Αντισταθεί λίγα και δεν γίνεται. Έκανε το λάθος και ψήφιζε αυτές τις κυβερνήσεις που μας φέρανε μέχρι εδώ. Δεν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημά του. Υπήρξαν πολλοί που τον άκουσαν και δεν πλήρωναν. Εγώ ξέρω τουλάχιστον έναν. Αυτός φυσικά τελικά θα είχε να πληρώσει τα πρόστιμα, αλλά όσοι τον άκουσαν μπορεί και να καταστρέφονταν. Και παρότι ήταν influencer, δεν απαντάει εδώ στο Δημήτρη Ουγγαρέζο αν νιώθει ευθύνη για το πού και πώς κατεύθυνε το κοινό του. Νιώθεις ευθύνη απέναντί τους. Το ξέρεις ότι αν τους δώσεις μια κατεύθυνση θα πάνε. Οποιαδήποτε. Μπορεί να τους επηρεάσω. Ότι άμα τους πεις πηγαίνετε εκεί θα πάνε. Ότι σε εισαγωγικά εκπροσωπώ την αντίληψη κάποιων ανθρώπων, σαφώς και το ξέρω γιατί κάποιοι άνθρωποι συμφωνούν μαζί μου. Άρα, εφόσον έχω λόγο βήμα εγώ και μιλώ, τους εκπροσωπώ εν μέρη. Απ' την άλλη όμως, το να ψωνιστώ, εάν δεν το έχεις μέσα σου από μικρό παιδί να γίνεις νούμερο, δεν θα γίνει. Εν τω μεταξύ, είναι πάλι πολύ αγαπητός στη Θεσσαλονίκη, εκτός των άλλων και για δηλώσεις για τους κατοίκους της πλέον Βόρειας Μακεδονίας, όπως αυτή. Των Σκοπίων, μιλάμε τώρα για άτιμη φάρα, επειδή έχω περάσει με το αυτοκίνητο από το 1974, κάποιες φορές είχα περάσει από τα Σκόπια, δεν μπορείς να φανταστείς γιατί λαό μιλάμε, άθλιο, κακιά πάστα ανθρώπων.
Όμως δεν είναι όλοι οι Θεσσαλονικείς ίδιοι. Ένα βράδυ στην πύλη Αξιού τσακώνεται με Θαμώνα, ο οποίος ενοχλείται από το πολιτικό λογίδριό του. Θέλω ένα πράγμα να κάνετε. Στα κέντρα διασκέδαση, για να πιάνουμε τόπο τα φράγκα που δίνετε, πρέπει να το διασκεδάζετε. Πρέπει δηλαδή να βγάζουμε έξω καρδιά. Τα προβλήματα να τα αφήσουμε λίγο απ' έξω από την είσοδο εδώ που είπαμε, να ξεσκάσουμε λιγάκι, να ξεδώσουμε. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να χειροκροτήσουμε. Και πάνω απ' όλα το χειροκρότημα, η αμοιβή δική μας. Και έλεγα λοιπόν ότι τότε μας παίρνανε μετανάστες, μας παίρνανε με συμβάσεις, όπως ήμουν εγώ με τη μητέρα μου, δηλαδή το 1974. Καταλάβατε, τώρα εφόσον δεν περνάει πλέον αυτό το έργο, πάνε να μας πάρουν την πατρίδα τα ελίκ. Δεν θα του δώσω σημασία τώρα, είναι λίγο. Αυτό που είπα, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει, κάτι άλλο τέλο πάντων τριγύρω, το οποίο μα έφερε εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι αυτό το τυχαίο που κάναμε. Είσαι ανόητο. Εάν εγώ είμαι φασίστα, βρε ανόητο, εσύ είσαι ανόητο. Και σου εύχομαι από καρδιά πραγματικά να σου φύγει αυτή η αρρώστια, διότι θα μα πάει στο χειρότερο. Παλαιότερα θυμάμαι ότι έπαιρνα φόρα να πούμε και έκανα διάφορα τέτοια πλάσματα, έπαιρνα φόρα και αγρίευα. Αλλά τώρα κατάλαβα ότι δεν υπάρχει σωτηρία, από αυτού δεν σωνόμαστε. Υπερίσχυσε ο μαλάκας, τι να κάνουμε. Σχόλια κάτω από το βίντεο. Η αμοιβή σου νότι δεν είναι μόνο το χειροκρότημα, αλλά και μερικές χιλιάδες ευρώ στο τέλος της βραδιάς. Άλλο, η αμήχανη στιγμή που σου λέει ο Νότης ότι για να πιάνουν τόπο τα λεφτά σου πρέπει να χορέψεις και να τραγουδήσεις και στα καπάκια αρχίζει να λέει άσχετα πράγματα για κάνα δεκάλεπτο. Και τρίτο, και θα δώσω εγώ τώρα που δεν τα έχω κιόλας π.χ. 200 ευρώ για να ακούσω αυτό το σολάρισμα του κυρίου Νότη, δεν τρελάθηκα. Δεν ήταν όμως μόνο οι θεατές που είχαν αρχίσει να βαριούνται με τα πολιτικά λογίδριά του. Εδώ ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, οι καλλιτέχνες πώς ξαφνικά τους πιάνει έτσι μια μανία να θέλουν να γίνουν κομματάρχες. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα μου. Ναι. Σαφώς να έχουν την άποψή τους, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος θα σύρω, ας πούμε, το λαό κάπου να τον επηρεάσω, να κάνει αυτό, να λέει όμως κάποιος ότι κάποτε, με την αριστερά βέβαια, ότι υπήρχαν καλλιτέχνες όντα Λάρας και τα λοιπά, που κάνανε συναυλίες του ΚΚΕ, ας πούμε, και προέτρεπαν τον κόσμο στο να ψηφίσει αριστερά. Άλλες εποχές, άλλα πράγματα, άλλα. Ναι. Δεν είμαστε σε αυτή την εποχή τώρα. Εδώ απαντά στον Ρέμο. Τώρα, με το Ρέμο υπάρχει μια κόντρα. Καμία κόντρα. Βγήκε και έκανε μια δήλωση και είπε, ρε παιδί μου, ότι είναι λάθος κάποιοι καλλιτέχνες έχουν δικαιώματα να βγάζουν πολιτικό λόγο πάνω στην πίστα. Εγώ λέει, έχουν δεν θα βγάλω πολιτικό λόγο πάνω χέστηκα. Στην πίστα. Χέστηκα. Τι θα βγάλει ο Ρέμος. Οι καλλιτέχνες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και πρέπει να τα εκφράζουν δημοσιογράφοι. Σαφέστατα. Επιβάλλεται, όχι επιβάλλεται να τα εκφράζουν. Οι καλλιτέχνες είναι μπροστάριδες. Οι Pink Floyd ήταν προφήτες. Δεν είναι τυχαίο αυτά που έχουν πει και έχουν κάνει κάποιοι καλλιτέχνες στο παρελθόν, τα οποία εκ των υστέρων είδαμε ότι ήταν έτσι όπως τα είχαν προφητέψει εκείνοι. Ο καλλιτέχνης αυτό είναι. Τι κάνουν, δεν κάνουν εργασία. Λέει ο καλλιτέχνης, παιδί μου, για να τραγουδάει, δεν είναι για να λέει δημοσιογράφο. Άμα θες να δει. Ο τραγουδιστής είναι. Κατέβαμε ένα κόμμα, κάνε δικό σου κόμμα και κατέβα και εκθέσει στον κόσμο. Δεν θα του βάλω τώρα. Δεν το κατάλαβα. Αυτοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Χαίστηκα για αυτά που λένε. Ναι. Εγώ λέω αυτά που θέλω εγώ. Και όποιο θέλει τα ακούει. Και αυτά που έχω πει εγώ, μαλακίες δεν είναι, ούτε ήταν, ούτε θα υπάρξει στο μέλλον μαλακίες. Διότι αυτά που λέω, αυτά που σκέπτομαι, είναι κατόπιν όριμου σκέψεως. Οι φανατικοί θαυμαστές του τον θεώρησαν όντως προφήτη. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, η προφητική προειδοποίηση στον Μπογδάνο, προφητικές δηλώσεις για ό,τι ζούμε σήμερα, τα έλεγε ο Νότης και δικαιώθηκε. Συχνά προωθούσε και αυτό στην άποψη ότι δικαιώθηκε και ότι όλα τα είχε προβλέψει. Η παγκοσμιοποίηση απόλυτα για να επέλθει, που συνεπάγεται παγκόσμια δικτατορία, για να συμβεί αυτό και να μην αντιδράσει κανείς, πρέπει η τρομοκρατία να έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, να έχουν αναμειχθεί οι λαοί μεταξύ τους για να μην υπάρχει αντίσταση. Να μην ξέρεις ποιος είναι ποιος. Να μην υπάρχει αντίσταση από έναν λαό γροθιά, ούτως ώστε να γίνει πια η παγκόσμια κυβέρνηση. Και ξέρεις τι νομίζω ότι θα συμβεί. Κάποια στιγμή λοιπόν θα λάβεις ένα μήνυμα, το οποίο θα λέει ότι ξέρατε, ξεχάστε τα. Στο όνομα του λαού του πλανήτη, ο οποίος από αυτή τη στιγμή μας ορίζει ως κυβέρνησή του, μας έχει πει ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό, 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 αυτό και εκείνο. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν, όσοι δεν τα πράξετε και πράξετε κάτι ανάποδα από αυτό που σας λέμε, είσαστε απέναντι από τον λαό του πλανήτη που είμαστε εκπρόσωποι του. Είμαστε πρώτων πύλων της παγκόσμιας δικτατορίας. Αύριο. Εγώ προσωπικά το φωνάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα το 2003 είχα πει το τραγούδι «Πρόβατα, πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται» και τώρα λέω «Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε». Τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος είναι οικονομικός. Δηλαδή σου παίρνουμε την πατρίδα άνευ σφαίρας. Και δεν το λέω τώρα, το έχω πει πριν από χρόνια, πριν αρχίσει. Το 2010, σε συνέντευξη με τον Αντώνη Στρόιτερ, του είχα πει αυτό ακριβώς. Ξεκινάει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Συνήθως βέβαια αυτά που έλεγε ήταν κοινοτοπίες που θα άκουγες σε κάθε τοπικό καφενείο. Από τις πιο δημοφιλείς προφητείες του έγινε viral το 2018, 20 χρόνια μετά την πραγματοποίησή της, ήταν αυτή εδώ του 98.
διότι δυστυχώς έχω την ικανότητα από μικρό παιδί να βλέπω αυτό που θα γίνει μετά από 20 χρόνια. Αυτό που θα αντιμετωπίσουμε μετά από 20 χρόνια δεν θέλω ούτε να το φαντάζομαι. Δεν θα υπάρχει πλέον αυτό που υπάρχει σήμερα. Θα υπάρχει ένα υβρίδιο, θα είναι ένα συνοθήλευμα αρσενικοθήλικο, ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι ουδέτερος, ούτε γυναίκα ούτε άνδρας. Και ο μόνος λόγος που θα υπάρχουν κάποιες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων σεξουαλικές θα είναι για να τεκνοποιήσουν. Σχόλια κάτω από το βίντεο. Τα έλεγες και γελούσανε και σε κοροϊδεύανε. Να τα βγήκαν. Τι είπε το παλικάρι ρε παιδιά 20 τόσα χρόνια πριν που ομέκαψε. Όταν τα έλεγε τον λέγατε γραφικό. Ποιος είναι γραφικός τώρα. Πάντως δεν νομίζω ότι είναι καθόλου πετυχημένη πρόβλεψη ότι δηλαδή το 2018 δεν θα υπήρχαν πια καθόλου φύλλα, μόνο ένα υβρίδιο, ένας άνθρωπος ουδέτερος και σεξ θα γινόταν μόνο για την τεκνοποίηση. Δηλαδή, τέλος πάντων. Η μία πλευρά είναι ότι ήταν πολύ μεγάλος προφήτης, η άλλη ότι ήταν πολύ μεγάλος συνωμοσιολόγος τότε που οι συνωμοσιολόγοι ήταν ελάχιστοι. Σε κάθε περίπτωση ήταν κάποιο είδους πρωτοπόρος. Ο ίδιος νιώθει πως επιτελεί κοινωνικό έργο και υποφέρει γι' αυτό. Η ζωή μου είναι δύσκολη, διότι ο περισσότερος κόσμος βιώνει 5 χρόνια το συμβάν, εγώ το βιώνω 25 χρόνια. Αυτό που είπα στην αρχή ότι εσύ το έλεγες από τότε. Εσύ γιατί το έλεγες από τότε, τι έλεγες. Γιατί το αισθανόμουν από τότε, Γρηγόρη μου, διότι εγώ νοιάζομαι για τους ανθρώπους. Αποκρούει κάθε κριτική. Πιστεύεις ότι πολλές φορές άγγιξες τα όρια της γραφικότητας από αυτά που λες. Δεν έχουν όχι, δικαίωμα. Πω, αν έχεις νιώσει ποτέ ότι. Η γραφική, να πούν γραφικό, αυτόν ο οποίος αιτιολογεί και το παραμικρό. Ναι. Με ποιο δικαίωμα να το κάνουν οι ψεύτες, οι υποκριτές, οι απατεώνες, οι λοποδίτες, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι ζήτουλες, όλοι αυτοί οι οποίοι έρπονται και ζητούν από αριστερά και δεξιά να με βάλει σε μια θέση και τα ρέστα, να με πούνε εμένα εθνικιστή, ρατσιστή, φασίστα ή γραφικό. Και φυσικά νιώθει αδικημένος και παρεξηγημένος που τον παρουσιάζουν ως κάτι που δεν είναι. Όταν αυτό που λέω εγώ ή οποιοδήποτε δεν είναι λανθασμένο. Δεν μπορούν οι άλλοι να σε ρίχνουν μορφή. Δηλαδή αδικημένος πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είμαι αδικημένος όταν σε κατηγορούν για κάτι που δεν είσαι. Όταν σε παρουσιάζουν για άλλο από αυτό που είσαι. Όταν δεν σε έχω ακούσει και εγώ λέω α, είπες εκείνο. Μα δεν το άκουσα εγώ. Μου είπε η συμπεθέρα της συνυφάδας μου, του κουμπάρου μου η νύφη, ότι εσύ, α, σε ρε πατρίδα τώρα, κάνε μας τη χάρη παρακάτω. Δηλαδή. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν σχολιάσει την περίπτωσή του. Ο Διονύσης Αβόπουλος στο V-Magazine είπε καλά λόγια για τη δουλειά του, για κάποια τραγούδια του και για τη φωνή του. Ο δημοσιογράφος εκπλήσεται και δεν του λέει «Δεν τον ζημιώνουν όλα αυτά για τη Χρυσή Αυγή». Ο Σαββόπουλος απαντά «Ναι, λέτε για αυτά τα νεάντρεταλ που ξεστομίζει. Ασφαλώς και ζημιώνουν. Βέβαια μια καλή φωνή είναι πάντα μια καλή φωνή. Αλλά αν το ακροατήριο κακιώσει, η φωνή μπορεί να γίνει ιστερική, να ξυνήσει». Και εδώ τι απάντησε ο Μίμης Πλέσας, σφάζοντας με το γάντι τον Σφακιανάκη, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη στήριξή του στη Χρυσή Αυγή. Τα έχω ζήσει στα αλήθεια. Τυραννήθηκα από τους Γερμανούς, με έδιραν πάρα πολύ, πίνασα στην κατοχή, μετέφερα πτώματα για να πάρω ένα κομμάτι ψωμί και να ζήσω με την αδελφή μου και αυτά δεν τα λέω σήμερα για να τονίσω την αλήθεια των όσων θα υποστηρίξουμε, αλλά γιατί είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δώσω άλλη μια μάχη. Ας ξεχάσουμε όλους αυτούς που για ένα ακόμα πλάνο στην τηλεόραση θα δίνουν και το βρακί τους. Και ο Σφακιανάκης πάντως ήταν συχνά επικριτικός για άλλους τραγουδιστές και όταν κάποτε τα βρήκε με τον Αντώνη Ρέμο με τον οποίο είχε κόντρα, του έδωσε συνέντευξη και άρχισε να επικρίνει τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Παντελή Παντελίδη. Ο Καζατζίδης, μεγάλος τραγουδιστής, όμως με ξένη εισαγωγικά φωνή, ποσταρισμένη, τοποθετημένη φωνή. Αν ακούσεις τους πρώτους του δίσκους και το υπάρχω για παράδειγμα που το έγραψε ο Νικολόπουλος. Ο Νικολόπουλος λοιπόν που ήταν 16 χρόνια τον πήρε και έπαιζε μαζί του μπουζούκι και το έγραψε τραγούδια και τα οικειοποιήθηκε. Ένας μεγάλος άνδρας ποτέ δεν κάνει κάτι τέτοιο σε ένα παιδί που έχει πάρει μαζί του. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή βγήκε και είπε ότι αυτά είναι δικά μου, δημόσια, αλλά μετά στα δικαστήρια, μετά από πολύ καιρό που είχαν εκτεθεί πλέον κτλ., παραδέχθηκε ότι τα είχε πάρει, τα είχε κλέψει δηλαδή από τον Νικολόπουλο, εκεί μου χάλασε όλο το δόμημα. Έγινε ένα περιστατικό, τον Γιώργο τον Πολίτη. Έχω πάει στο σκάφος εκεί που είχε στο Τροκατέρο και εκεί που μιλάμε κτλ., εγώ ακούω κάποια στιγμή εμένα να τραγουδάω ένα τραγούδι που δεν το ξέρω. Και λέω ποιον. Και ήταν ο Παντελίδης. Και λέω του Γιώργου, λε Γιώργο. Έπαθα πλάκα του λέω τώρα. Η μίμηση με ενοχλεί. Όποιος μιμείται, όποιον. Για τον Παντελίδη που είχε μιλήσει αρκετές φορές πως ουσιαστικά τον μιμούνταν, θα άλλαζε κάπως τα λόγια του όταν θα μάθαινε πως σκοτώθηκε.
Ένιωσες και λίγο περίεργα επειδή υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις στο παρελθόν και τα λοιπά. Γιατί δεν είχαμε τίποτα να χωρίσουμε. Ναι, είχες πει μίμος και τέτοια, αυτό ρωτάω, πιο παλιά. Με θαύμαζε από μικρό παιδί. Οι φωνές μοιάζανε. Είναι γεγονός, δηλαδή δεν είναι να αμφισβητήσουμε αυτό που λέω. Όταν θαυμάζεις κάποιον, καμιά φορά μπορεί και να επηρεαστείς σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά ας μην αναλύσουμε τώρα την καλλιτεχνική του αξία. Όχι, και δεν χρειάζεται τώρα. Ναι. Το κάνει ο κόσμος αυτό. Ναι. Ταυτίστηκε πάντως σε κάτι με τον Παντελή Παντελίδη. Έφαγε πόλεμο αυτό το παιδί, τον άδικο πόλεμο που του κάνανε, ενώ ήταν ένας τύπος που πήρε μια κιθάρα. Βγήκε στο διαδίκτυο, okay, ένα σύγχρονο μέσο της εποχής. Τον κατηγόρησαν αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ το καταλαβαίνω. Ναι, μια πικρή, μια κοινωνία άδικη. Δεν σου συγχωρούν στον τόπο μας την επιτυχία. Τα μέσα και ο κόσμος γενικότερα έχει την τάση. Οτιδήποτε βλέπει ότι μπορεί να πάει προς τα πάνω, αρχίζει και το σπρώχνει προς τα πάνω για να αισθάνεται ότι και αυτό συμμετείχε σε αυτό. Για να έρθει κάποια στιγμή μετά η μία στραβή και να πει: εμείς σε κάναμε, έτσι. Θυμάσαι τότε που ήρθα και σου πέταξα λουλούδια. Και μετά η πτώση πάλι έχει αυτή ενδιαφέρον. Όπως έχει άνοδος, έχει και πτώση. Εσύ αυτό το φοβήθηκες ποτέ στη ζωή σου ότι θα μπορούσε. Μα συμβαίνει συνέχεια, μου το κάνουν εγώ. Εσάι, ανέκαθεν. Εμείς σε φτιάξαμε. Εμείς που σε κάναμε, που παίρναμε τους δίσκους σου, πρέπει να μην τους έπαιρνες. Σε έβαλε κανείς με το ζόρι, ήρθε από το σπίτι σου, σε πήρε με το πιστόλι και σου είπε: πήγε να ψωνίσει το σφαγιανάκι να ακούσει τη μουσική του. Είμαστε περίεργοι οι άνθρωποι. Έχουμε δηλαδή πολλές φορές απαιτήσεις που δεν αρμόζουν. Το 2018 εμφανίστηκε στην Αλβανία και απογοήτευσε Έλληνες εθνικιστές που θεώρησαν πως για τα λεφτά ξεπουλιόταν. Ακόμα περισσότερο επειδή σε εκείνη τη συναυλία κακολόγησε τους Έλληνες που δεν κάνουν δουλειές κλπ. Μπορεί αρκετοί Αλβανοί δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες να έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, καλώντας τον κόσμο να μποϊκοτάρει τη συναυλία του Νότης Φακιανάκη στα Τύρανα, μάλλον όμως δεν εισακούστηκαν. Ιδεολογίτ, νεοφασίστε, νεοναζίστε, δετεγίτατα. Το συνεδριακό μέγαρο της Αλβανικής πρωτεύουσας ήταν χθες κατάμεστο από 3.500 κόσμου. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Νότης Φακιανάκης απευθύνθηκε στο κοινό του για να τους πει πως οι Αλβανοί είναι ένας αρχαίος λαός με σπουδαία ιστορία, ενώ αρνήθηκε όσα του προσάπτουν για ρατσιστικές κορώνες εναντίον της γειτονικής χώρας. Σερβιτόρος, δηλαδή είναι κακό να είσαι σερβιτόρος. Λοιπόν, η κυρία που καθαρίζει το σπίτι μας από το 95 και η κόρη της μεγάλωσε τα παιδιά μας είναι η Λουκία, η οποία είναι ψωμί 40. Ένα από τα παιδιά. Στο σπίτι της του κόρη, δύο κυρίες από πάνω εδώ και 17 χρόνια και οι δύο ήταν από εδώ. Προσωπικά συχαίνω με τη Χρυσή Αυγή, μου λέει ένας παλιός θαυμαστής του, και δεν τον συμπαθώ και ως χαρακτήρα. Έχω βρεθεί σε μαγαζί του που διέκοψε το πρόγραμμα επειδή τον φυσούσε ανεμιστήρας. Αλλά, προσθέτει, δεν γίνεται να ντρέπομαι να ακούω τα τραγούδια του, λες και είμαι χρυσαυγίτης. Έχει δίκιο. Και όσοι, ενώ τους αρέσει αυτό το είδος μουσικής, δεν μπορούν να διαχωρίσουν τον άνθρωπο από τα τραγούδια του, αυτοί χάνουν. Εδώ ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ας πούμε, με το Σφαγιανάκι διαφωνώ 100%. Αλλά εγώ το Σφαγιανάκι όταν τον πρωτάκουσα, δεν υπάρχει. Είναι μερικές φωνές που σε χτυπάνε εδώ, κατευθείαν. Εδώ και εδώ. Μαζί σου. Και ακόμα και οι μεγάλοι του εχθροί, όπως έγινε από ένα σημείο και μετά ο συνθέτης και στιχουργός Γιώργος Μουκίδης, που απαγόρευσε στον Σφακιανάκη να τραγουδά τα τραγούδια του, τον παραδέχονται ως μεγάλο καλλιτέχνη. Νομίζω ότι είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών για μένα. Αλλά μετά τον Σφακιανάκη δεν θα βγει άλλος μεγάλος καλλιτέχνης. Τώρα αυτοί που βγαίνουν είναι τραγουδιστάκια. Όμως ο Σφακιανάκης συνέχιζε να το κάνει δύσκολο για τους μη χρυσαυγίτες ή χουντικούς θαυμαστές του. Διαβάζω τίτλους ειδήσεων από τη Λάιφο το 17, χουντικές σημαίες στην πρεμιέρα του Σφακιανάκη. Φωτογραφίζεται με παρέα νεαρών που ύψωσαν σημαία της Χούντα στο τραπέζι τους. Το 18, εκδήλωση της Χρυσής Αυγής στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδά ο Σφακιανάκης. Αίμα τιμή Χρυσή Αυγή φώναζαν και ο Σφακιανάκης τους έλεγε πως αυτό που κάνουν είναι αντίσταση. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά που έλεγε που δεν ακούγονταν και τόσο καλά, αλλά ίσως και αυτά που τραγουδούσε. Από το φθινόπωρο του 2003, όπου έκανε επέμβαση πολύποδα στις φωνητικές χορδές, κάποιοι παρατηρούν μια σταδιακή αλλίωση της φωνής του, η οποία έγινε εντονότερη από το 2011 και πολύ εντονότερη από το 2017. Δεν θύμιζε τόσο τη φωνή με την οποία μεγαλούργησε. Μια πιθανή αιτία ακουγόταν πως ήταν ότι τόσα χρόνια έβγαινε χωρίς προθέρμανση στις εμφανίσεις του, κάτι που καταπονεί πολύ στην πάροδο του χρόνου τις φωνητικές χορδές.
Μια τελευταία μεγάλη επιστροφή προσπάθησε να κάνει με την πολυδιαφημισμένη συνεργασία του με την Πάολα. Όμως οι καυγάδες, με πρώτο θύμα τον τραγουδιστή Γιώργο Παπαδόπουλο που φεύγοντας από το σχήμα κατήγγειλε «τελικά επαληθεύονται όλα όσα ακούγονται για τον Νότι Σφακιανάκη», δεν άφησαν το σχήμα να μακροημερεύσει. Όταν έφυγε και η Πάολα, το πρώτο θέμα έγραψε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια ο Σφακιανάκης δυσκολεύεται να βρει παρτενέρ, αφού οι πιο πολλοί του λένε «ευχαριστώ, αλλά δεν». Αφήνουν έτσι τον άνθρωπο που κάποτε κυριαρχούσε να ψάχνει μέχρι την τελευταία στιγμή αυτόν ή αυτήν που θα ανεχθεί άλλη μια σεζόν αυτά που ο Σφακιανάκης απαιτεί στην δύση πλέον μιας πολύ μεγάλης καριέρας. Τελευταία φορά τον είδα στο καλοκαιρινό ακροτήρι, νομίζω το 19, μου λέει ο Μιχάλης που παρακολουθούσε στενά την καριέρα του. Απογοήτευση και σοκ. Για πρώτη φορά θεώρησα ότι είναι φτιαγμένος. Μαύρη κύκλη κάτω από τα μάτια, λόγος χωρίς συνοχή. Εκείνη τη φορά δεν καταλάβαινες καν γιατί μιλούσε, ένα παραλήρημα. Και ερμηνείες που δεν θύμιζαν σε τίποτα το λαϊκό φαινόμενο των 90s. Έμοιαζε με καταστροφή. Τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί? Ο Νότης Σφακιανάκης φτάνει στα δικαστήρια της Ευελπίδων και παίρνει το δρόμο για το γραφείο του εισαγγελέα. Στο πίσω κάθισμα υπήρχε ένα μαύρο σακουβαγιάζ. Όταν το άνοιξαν, μέσα σε αυτό βρήκαν το πιστόλι, το τέιζερ και τη μικροποσότητα κοκαίνης. Τον ρώτησαν τι είναι αυτό και φέρεται ο ίδιος να απάντησε «είναι αυτό που ξέρετε». Ο Αλέξης Κούγιας, ο δικηγόρος του Σφακιανάκη, θα πει πως ξεσκόνησαν το αυτοκίνητο λες και ήθελαν να βρουν κάτι. Και ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο παραμορφωμένος για τον Νότι Σφακιανάκη Κασιδιάρης, μιλώντας μέσα από τη φυλακή, θα έλεγε πως επρόκειτο για συνωμοσία. Υπάρχει λοιπόν στοχοποίηση ξεκάθαρα και αυτό που έγινε είναι 100% παράνομο. Βλέπεις ότι το σύστημα έχει τρόπο να κυνηγάει τους αντιπάλους και κυρίως ό,τι αφορά τους πατριώτες, θέλει, έχει μια αιμονή η Νέα Δημοκρατία να τους δείχνει με χειροπέδες, νομίζοντας πως έτσι θα σπάσει το ηθικό μας. Αλλά τελικά τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα πετυχαίνει. Από τη σύλληψη του Σφακιανάκη με το όπλο και την κοκαίνη, που είναι το σημείο ναδύρ της καριέρας του, εύγλωτη ήταν η απεικόνηση της μεγάλης πτώσης, από τα πλάνα με τις χειροπέδες στην Ευελπίδων, δεν έχει εμφανιστεί ξανά πουθενά ζωντανά. Άγνωστο το πότε και αν θα το ξανακάνει. Η πτώση του ήταν αντίστοιχα έντονη με την άνοδό του. Παλιός του θαυμαστής μου λέει πως και εκεί που γύρω στο 2010 πολλοί θαυμαστές του πιστέψαμε ότι θα πάει στο επόμενο βήμα, ότι θα τραγουδήσει δημιουργήματα των ογκόληθων του ελληνικού τραγουδιού ώστε να γίνει κλασικός, να ξεπεράσει τα σύνορα της πίστας, αυτός αποφάσισε να απελευθερώσει τα πιο αυτοκαταστροφικά του ένστικτα, πλειοδοτώντας σε πολιτικά μίση, σε λόγο παραλυρηματικό και παραμελώντας συνειδητά και επίμονα αυτό για το οποίο αγαπήθηκε. Τη φωνή του, το τραγούδι του. Λέγεται πως πλέον ο Σφακιανάκης δεν απαντάει σε τηλέφωνα, έχει εξαφανιστεί, δεν μιλάει καν με τους πιο στενούς του φίλους και συνεργάτες. Τα ταμπλόιντ γράφουν πως είχε προβλήματα υγείας, πως η γυναίκα του μετά από 35 χρόνια τον άφησε, η Εσπρέσο είχε στο πρωτοσέλιδό της ερείπιο ο Νότης και οι φανς αναρωτιούνται αν απέχει για αυτούς τους λόγους ή απλώς για να χτίσει έτσι όπως έχει φανταστεί την υστεροφημία του, να υπάρχει δηλαδή ένας μύθος γύρω από την εξαφάνισή του. Πάντως από παλιά είχε παραδεχτεί πως υπέφερε από αϊπνίες, χωρίς όμως να ζητήσει ποτέ βοήθεια γι' αυτό. Άϊπνος γιατί δεν επιτρέπεται? Γιατί είμαι με το πρόβλημα της αϊπνίας. Δεν το ήξερα αυτό, είναι κάποιο πρόβλημα, χρόνια? Χρόνια, ναι. Κοιμάμαι περίεργες ώρες, καθόλου για δύο μέρες. Καθόλου για δύο μέρες. Προσπάθησες να το λύσεις και ιατρικά αυτό και δεν λύνεται? Όχι, προσπαθώ να τα βρω με τον εαυτό μου. Πήγες καθόλου σε ψυχολόγο, έχεις πάρει φάρμακα? Προσπαθώ να κάνω αυτοψυχολογία. Αυτοψυχολογία. Νομίζω ότι αποκλείται να πήγαινε σε ψυχολόγο. Δεν θα μπορούσε να με βοηθήσει, ξέρεις γιατί? Διότι το μυαλό βρίσκεται σε υπερδιέγερση, mm-hmm. διότι του καλλιτέχνη και ρέες είναι μονίμως οικομένες, mm-hmm. με συνέπεια αυτό που συμβαίνει τριγύρω σου. Να το εισπράττεις, να το επεξεργάζεσαι και το μυαλό βρίσκεται μονίμως σε επεξεργασία. Μάλιστα. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο? Πόσες μέρες έδινε τώρα ύπνος? Κοιμήθηκα 5 ώρες μετά από μια μισή μέρα ύπνιας. Και οι γιατροί τι λένε, ότι δεν λύνεται αυτό, ας πούμε? Πρέπει να πας στους γιατρούς για να σου το πούνε. Εσύ με τους γιατρούς ούτε τα πας καλά? Δεν έχω πάει για να το συζητήσω. Μήπως τελικά σ' αρέσει να έχεις πρόβλημα? Όχι, δεν μ' αρέσει να έχω πρόβλημα. Ξέρεις, είναι μερικοί άνθρωποι που η απόλυτη ευτυχία δεν τους αρέσει πάρα πολύ. Θέλουν να έχουν προβλήματα στη ζωή τους. Ναι, δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Δεν είμαι άνθρωπος ευτυχισμένος, διότι δεν μπορεί να είσαι ευτυχισμένος με αυτά που συμβαίνουν τριγύρω σου. Από την άλλη. Και η ευτυχία τι είναι, στιγμές είναι. Δεν είναι κάτι μόνιμο, ας πούμε, μονίμως είμαι με στην τρελή χαρά, πρέπει να είσαι ανόητος.
Άτομο που παλιά ήταν κοντά του μου λέει πως δεν μπορεί πια να βγει από το σπίτι. Υποφέρει από πολλές φοβίες. Είναι σχεδόν αγοραφοβικός και ανθρωποφοβικός. Είναι γεμάτος συμπλέγματα και ανασφάλειες. Δεν είχε, συμπληρώνει, καλλιέργεια κοινωνική και κλασική παιδεία, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τη φήμη. Το όνομα έγινε μεγαλύτερο από τον ίδιο. Μπορεί να έγινε σούπερσταρ, αλλά μέσα του είναι ακόμα ένα μικρό παιδί που κυκλοφορεί ξυπόλυτο στους δρόμους, όσα λεφτά κι αν έχει. Δημιουργώντας εδώ και μερικά χρόνια ηχητικά ντοκιμαντέρια συχνά αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, βλέπω συνέχεια ένα πολύ συνηθισμένο μοτίβο. Είναι απόλυτα βέβαιοι πως μπορούν να τα καταφέρουν όλα μόνοι τους. Κάνουν αυτοψυχολογία, όπως είπε ο Σφαγιανάκης, γιατί συχνά πιστεύουν πως αν παραδεχτούν πως θέλουν βοήθεια, θα παραδεχτούν ότι είναι σε εισαγωγικά τρελοί. Στην περίπτωση του κυρίου Σφαγιανάκη, προσθέτουμε και μια μάτσο αντίληψη παλιάς κοπής ότι είναι άντρας και ο άντρας λύνει τα προβλήματα μόνος του, αλλά και ότι είναι καλλιτέχνης, άρα είναι φυσιολογικό έως και θεμητό να βασανίζεται, ακόμα και να αυτοκαταστρέφεται. Δεν κοιμάται τα βράδια, βασανίζεται συνεχώς από σκέψεις, δεν μπορεί να ηρεμήσει, αλλά επιμένει να το παλεύει μόνος του, να το παλεύει μάταια, γιατί έτσι έμαθε πως πρέπει να είναι ισχυρός και αυτάρκης, όσο κι αν πονάει. Όμως οι θαυμαστές του τον περιμένουν στις 2 Νοεμβρίου, την ημέρα των γενεθλίων του, στη σελίδα Νότης Φακιανάκης στο Facebook, υπήρξε μια ανάρτηση που έλεγε «Ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης έχει γενέθλια σήμερα. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά και να είναι πάντα γερός και ευτυχισμένος με τους ανθρώπους που αγαπά. Νότη μας λείπεις. 2,5 χρόνια έχουν περάσει. Μήπως ήρθε η ώρα να τα κάνεις όλα κατάλληλα για να σμίξουμε πάλι?» Και η στίχη «Θέλω να σε ξαναδώ. Κουράστηκα να ζω στο μαύρο και στο γκρίζο». Το μεγαλύτερο ελληνικό κάνσελ το έκανε ο ίδιος τον εαυτό του. Πίστευε ότι ο φασισμός τον φίμωνε, τότε που έδινε δεκάδες συνεντεύξεις επαναλαμβάνοντας τα ίδια και τα ίδια, αλλά τελικά φημώθηκε μόνος του. Θυμάστε τον Σκορπιό? Όταν κάποια στιγμή βρει τα δύσκολα, για να μην έχει κανένα την ικανοποίηση της θανάτωσής σου, αυτό θα ανατώνεσαι. Για να μην επιτρέψει κανέναν να νιώσει την ικανοποίηση ότι σε νίκησε, ότι σε κατέβαλε, το κάνεις μόνος. Όμως υπάρχει κι άλλος τρόπος να μην τους δώσει τέτοια ικανοποίηση. Το να μην καταστραφεί καθόλου. Και όπως το μεγαλύτερο κάνσελ το έκανε ο ίδιος τον εαυτό του, έτσι μόνο ο ίδιος μπορεί και να το πάρει πίσω. Όπως και όταν το θελήσει. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά.